Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη τροπολογία για την ανάγκη να καθιερωθεί ένα διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης, δηλαδή και για ομόφυλα ζευγάρια. Mm-hmm. Και θέλω να είμαστε απόλυτα καθαροί σε αυτό. Είναι ανάγκη αυτό να ενσωματωθεί σε ένα νομοσχέδιο που σαν περιεχόμενό του έχει το χτύπημα των ρατσιστικών εγκλημάτων και των πρακτικών? Βεβαίως. Διότι ξέρουμε ότι πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι συνάνθρωποι μας έχουν κάνει αντίστοιχες επιλογές, έχουν γίνει αντικείμενο. Μάλιστα. Αναφέρατε μάλιστα το παράδειγμα από το πρόσφατο στο Παγκράτη, αντικείμενο επιθέσεων. Κοιτάξτε να δείτε, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο για άλλη μια φορά πηγαίνει πίσω και δείχνει τις αγγυλώσεις που υπάρχουν σήμερα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι άσχετες με αυτό το κλείσιμο του ματιού προς ακροδεξιές συντηρητικές απόψεις, οι οποίες υπάρχουν, συνυπάρχουν μέσα σε αυτό τον χώρο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, παρόλο ότι θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο για να χτυπήσουμε ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία, το οποίο σχετίζεται και με την διόγκωση, την άνθηση, την ενίσχυση της Χρυσής Αυγής. Άλλωστε, αυτά όλα δεν είναι καινούργια, δεν τα ανακαλύψαμε τώρα. Εμείς τουλάχιστον τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές εντός της Βουλής. Ξένα παρατηρητήρια που ασχολούνται με την καταγραφή των ρατσιστικών επιθέσεων έχουν γράψει τόμους για την πατρίδα μας και για τέτοιου είδους φαινόμενα. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο. Και αυτό το εργαλείο πρέπει να υπάρξει. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ και σωστά διώκει την προπαγάνδηση των ρατσιστικών εγκλημάτων, τις πράξεις οι οποίες αποδεδειγμένα γίνονται με τέτοια κίνητρα, δεν τις ονομάζει ρατσιστικές. Και λέει ότι αυτές πρέπει να αξιολογηθούν με βάση το υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο. Είναι μια ανεπάρκεια. Αυτό το δεύτερο. Και θα το συζητήσετε στη Βουλή. Ναι. Εσείς θεωρείτε ότι θα έρθει στις 2 του μηνός το νομοσχέδιο, το πιστεύετε? Εμείς λέμε ότι πρέπει να έρθει. Πρέπει. Θα έρθει, είναι σίγουρο. Θα έρθει. Μην το συζητάμε. Ότι είναι σίγουρο θα έρθει και θα ψηφίσει. Ο κ. Πιερακάκης είναι ο δεύτερος. Και από εκεί και πέρα θέλω να πω ζητήματα, μία φράση μόνο. Ναι, παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ζητήματα που έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με την αναφορά σε εθνικές τραγωδίες πρέπει να μείνουν έξω. Από τέτοια. Κατάλαβα. Να μην φορτίσουν πάλι τη συζήτηση. Να πω λίγο κάτι. Πάντως, το σύμφωνο συμβίωσης, κύριος Κουρουλέη, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει υπογράψει και ο αρχηγός σας, ο κύριος Τσίπρας, να σας θυμίσω ότι ψηφίστηκε το 2007. Από αυτή την ακροδεξιά και τη συντηρητική παράταξη. Απλώς για να πείτε κάτι. Όχι, δεν είναι για να πω κάτι. Αλλά η ακροδεξιά και η συντηρητική παράταξη. Κλέβουμε χρόνο από τον κύριο Πιερακάκη και ο χρόνος δεν είναι.